Καλημέρα, Ζουμπούλια μου, τι μου κάνετε, πώς μου είσαστε, εύχομαι να είσαστε όλοι και όλες καλά. Τεταρτούλα σήμερα, ανοίγω ένα βλογκάκι. Τα παιδιά είναι βόλτα με τον πατέρα τους και εγώ θα κάνω γεμιστά. Και μετά θα ξεκινήσω με τις δουλειές του σπιτιού. Στο ταψίμο έχω μετρήσει τα υλικά μου και μισό λεπτά. Θα κάνουμε γέμιστα και θα φτιάξουμε και το φαγητό του μωρού για 2 μέρες, έτσι. Ωραία. Τι θα χρειαστούμε. Ντομάτες. Έχω 6 μεγάλες ντομάτες. Έχω 3 πιπεριές και 2 κολοκυθάκια από το χωριό. Αρχικά θα πλύνουμε τις ντομάτες μας. Αφού πλύναμε τα λαχανικά μας, πάμε να δούμε πώς φτιάχνουμε τις ντοματούλες. Παίρνουμε ένα μαχαιράκι και κόβουμε το καπάκι, εδώ το πάνω μέρος. Όχι τελείως όμως, το ανοίγουμε με προσοχή, να μην μας κοπεί. Και με ένα κουταλάκι προσπαθούμε και βγάζουμε την ψύχα. Όσο μπορούμε, τέλος πάντων. Μισό λεπτάκι. Θα πάρουμε μία λεκανίτσα και θα τα αδειάσουμε αρχικά μέχρι τη λεκάνη, γιατί θέλουμε την ψύχα και τα ζουμάκια και θα δείτε γιατί. Ορίστε. Και έχουμε κάνει την πρώτη ντοματούλα. Πάμε στη δεύτερη. Βγάζουμε το κοτσάνι. Το κόβουμε δηλαδή το κοτσάνι. Ανοίγουμε για να σκεφτείτε, μένει έτσι. Έχουμε αφαιρέσει με προσοχή τα σπόρια για να γίνει βαρκούλα και πάμε να κάνουμε το κολοκυθάκι. Το κολοκυθάκι το κόβω στη μέση, παιδιά, και αφαιρώ με προσοχή, με ένα κουτάλι κάνω μία βαρκούλα, έτσι. Ορίστε. Κάνω και από την άλλη πλευρά. Για να το σκεπάσουμε. Και επειδή θα πριστεί το ρύζι, θα φουσκώσει το ρύζι, γι' αυτό το λόγο δεν το κόβουμε ακριβώς στη μέση, βλέπετε. Πάλι με την ίδια διαδικασία. Βέβαια υπάρχει και ένα μηχάνημα που δεν θυμάμαι τώρα πώς λέγεται, που βγάζει τις γεμίσεις αυτές, αλλά δεν θυμάμαι πώς λέγεται, δεν το έχω κιόλας. Αν το έχετε εσείς, καλώς θα σας βοηθήσει. Τώρα θα πάρουμε το μούλτι μας και την ντομάτα που βγάλαμε, ορίστε, θα τη ρίξουμε μέσα στο μούλτι.
και από τη γέμιση από τα κολοκύθια, έτσι. Και αυτά δεν τα πετάμε. Εδώ, τώρα, θα πάρουμε ένα τηγανάκι και θα το ρίξουμε μέσα. Ορίστε. Και συνεχίζουμε και με τα υπόλοιπα. Εννοείται, ό,τι ζουμάκι έχει η λεκάνη μας, το βλέπετε εδώ, το αδειάζουμε και αυτό μέσα στο μούλτι, δεν πάει τίποτα χαμένο. Είναι τα υγρά σχεδόν από το φαγητό μας. Εγώ βάζω και 2 σκελίδες σκόρδο, γιατί μ' αρέσει, και βάζω και 1 πιπεριά. Βάζουμε και την πιπεριά μας και τα βάζουμε και αυτά στο μούλτι. Τελειώσαμε και με το μούλτι. Βέβαια τα γεμιστά είναι μπελαλίδικα και έχουν πολύ λάτζα. Να ξέρετε. Βάζουμε και το υπόλοιπο μέσα στη σαλτσούλα. Επίσης, επειδή οι ντομάτες βγάζουν μία ξινούλα, βάζω ένα κουταλάκι ζάχαρη μέσα στην ντομάτα που τρύψαμε στο μούλτι και βάζω και λίγη ζάχαρη, μισό λεπτό να σας δείξω, και βάζω και λίγη ζάχαρη, λίγη, δεν χρειάζεται πολύ, τόση, σε κάθε ντοματούλα. Έτσι παντού ριγμένη για να μην μας ξυνίζει το φαΐ. Αυτό. Ωραία. Και τώρα μέσα εδώ στη σαλτσούλα μου θα ρίξω λαδάκι. Λίγο, δεν θέλει πολύ. 3-4 κουταλιές της σούπας. Ανάβουμε και το μάτι μας. Θα βάλω λίγο αλατάκι. Λίγο ακόμα. Θα βάλω, γιατί το ρύζι απορουφάει το αλάτι, γι' αυτό. Θα βάλω λίγο θυμαράκι, γιατί εμένα μ' αρέσει. Θα φέρω και θα βάλω κρεμμυδάκι. Τώρα φρεσκοκομμένο, βλέπετε, μόλις το κόψα. Και θα βάλω και λίγο μαϊντανό. Θέλει και δυόσμο κανονικά, αλλά εγώ δεν έχω, οπότε δεν θα βάλω. Όσο εδώ η σαλτσούλα μας κοχλάζει, θα βάλουμε 1,5 κουταλιά ριζάκι για κάθε γεμιστό. Εγώ χρησιμοποιώ αυτό εδώ το ρύζι για να βγει πιο σπυρωτό, οπότε 1,5. Και το ανακατεύουμε έτσι να δέσει λίγο το ριζάκι με τις γεύσεις, με τα αρώματα, με όλα. Ανάβουμε το φούρνο μας το πάνω κάτω στους 180 να προθερμαίνεται.
Ωραία. Τραβάμε από τη φωτιά και ξεκινάμε τώρα σιγά σιγά, παίρνουμε μία-μία τις ντοματούλες και βάζουμε τη γέμιση μέχρι τη μέση. Όχι πάνω-πάνω, γιατί θα πριστεί. Και κλείνουμε το καπάκι και μέσα στο ταψάκι. Ωραία. Η μαμά μου τι κάνει τώρα. Παίρνει την ντοματούλα έτσι όπως είναι και τη γυρνάει τούμπα στο ταψί. Ορίστε. Θα μου πεις δεν φεύγει γέμιση. Δεν φεύγει παιδιά γιατί το κρατάμε καλά το καπάκι. Ορίστε. Ωραία. Και τώρα, ό,τι γέμιση μας έχει μείνει, την ρίχνουμε μέσα στο ταψάκι, στα κενά. Ωραία. Επίσης, ρίχνουμε λαδάκι. Παρόλο που βγάζει γράφτο το φαΐ, θα ρίξω και ένα ποτήρι νεράκι, γιατί ρίξαμε επιπλέον ριζάκι, οπότε θέλει και αυτό το νεράκι του να βράσει το κακόμοιρο. Και από πάνω από κάθε ντοματούλα ρίχνω λίγο αλατάκι. Θα μου πεις γιατί το κάνω αυτό, δεν ξέρω παιδιά, γιατί έτσι μου το έμαθε η μάνα μου. Για να γίνει πιο τραγανό, να πάρει γεύση, δεν ξέρω. Λίγο, μη φανταστείτε ότι ρίχνουμε πολύ. Και λίγο πιπεράκι. Το σταυρώνουμε, του ευχόμαστε καλό ψήσιμο και καλή τύχη. Να σας το δείξω κιόλας. Ορίστε. Το βάζουμε στο φούρνο μας. Για μια ωρίτσα σίγουρα και το βλέπουμε πάλι. Ωραία! Μπουλάκια μου, μας έκοψε το τηλεφώνημα. Πάω να ετοιμάσω και το φαΐ του μωρού. Κολοκύθι, πατάτα, γλύκο πατάτα και καροτάκι. Αυτά βράζω. Τώρα δεν σου τα δείχνω πώς θα τα καθαρίσω και θα τα κόψω. Και αυτή είναι η λάτζα από τα γεμιστά. Καλά πάει και αυτό. Άντε. Βάζω και το φαΐ του μωρού και τα λέμε. Μπουλάκια μου, έφτιαξα λίγο καφεδάκι να πιω. Τώρα που λείπουν και τα παιδιά, έτσι να πιω μια γουλιά χωρίς κλάματα, χωρίς αυτό το μαμά αυτό. Μαμά εκείνο, τέλος πάντων. Και λάτζα καθαρή. Όλα, good. Σβήνουμε το φως. Καφεδίνι στο χεράκι. Και βγαίνουμε στο μπαλκονάκι να απολαύσουμε λίγο καφέ με ησυχία και να ξεκινήσω να πάω να τεινάξω τα σεντόνια, γιατί κάθε μέρα τα τεινάζω τα σεντόνια, γιατί τα παιδιά περπατάνε κάτω. Βέβαια εγώ σκουπίζω και 2 και 3 φορές τη μέρα, αλλά και πάλι είναι παιδιά. Να τεινάξω τα σεντόνια, να μαζέψω, να στρώσω κρεβάτια. Δεν θα ξεσκονίσω σήμερα, ξεσκόνισα χθες.
θα σφουγγαρίσω και σφουγγαρίζω κάθε μεσημέρι και κάθε βράδυ, δύο φορές τη μέρα, εννοείται. Και θα μου πεις γιατί μεσημέρι και βράδυ, Άννα, γιατί κοιμούνται τα παιδιά και δεν θα πατήσουν κάτω, να γλιστρήσουν, να πέσουν κτλ. Δεν ξέρω πόσο θα το κρατήσω το βλογκάκι, αλλά θα το κρατήσω. Επίσης, εχθές πήρα πιπίλα της Κίκο για την Μπέμπα. Πήρε μεγάλη χαρά που της την έδωσα. Βέβαια δεν μπορεί να τη διαχειριστεί για να την κρατήσει στο στόμα. Αλλά επειδή την τρώνε τα ούλα, γιατί βγάζουμε δοντάκι, της πέφτει, την παίρνει, την κρατάει, την κοιτάει. Όταν τη βάζουμε λίγο στην αρχή στο στόμα, της κάνει και ένα... Έτσι κάπως περίεργα, αλλά οκ. Κάτι πάει να γίνει, γιατί παιδιά... κάπως έχω κουραστεί με την κρίνια με τα δοτάκια. Θέλει κάτι να τρώει όλη την ώρα. Να τρώει. Ό,τι βρει θα το βάλει στο στόμα. Οπότε αν αυτό τη βοηθήσει λίγο έτσι με τα δοντάκια, η πιπιλίτσα, καλό θα μας κάνει, γιατί δεν την έχει μάθει να την πιπιλάει για να την έχει στο στόμα. Δεν ξέρω βέβαια αν θα τη μάθει και ποτέ, αλλά την βολεύει γιατί κρατάει από εδώ με τα δαχτυλάκια και κάνει σαν ακονιστήρι τέλος πάντων. Αυτό. Οπότε πίνω λίγο καφεδάκι και τα λέμε συνέχεια. Αφού ήπιαμε μια γουλιά καφέ, πάμε να μαζέψουμε λίγο. Εδώ είναι διαμένα. Ναι, η πισίνα είναι μέσα στο σαλόνι. Γιατί άμα δεν έχεις μια πισίνα μέσα στο σαλόνι σου, τι σπίτι είναι. Πάμε να δείτε η στράτα του μωρού. Ναι, βάζω το μωρό σε στράτα. Έχω βάλει και τα άλλα δύο. Και συνεχίζω, παιχνίδια παντού. Και πάμε να σας δείξω πόσα είναι μαζεμένα. Και πάμε να δούμε πώς μαζεύτηκε. Δεν έχω σκουπίσει και δεν έχω σφουγγαρίσει. Μόνο άλλαξα σεντόνια, εννοείται ότι ήρθαν και τα παιδιά. Μαζεμένο, τακτοποιημένο. Και πάμε να συνεχίσουμε. Μπουλάκια μου, έτοιμο και το φαγητάκι. Έβγαλα από το ψυγείο. Καλά, από το φούρνο. Ορίστε. Και τώρα θα βάλω σε ένα πιάτο για να ταΐσω τα μικρά. Οπότε θα σας δείξω και εσάς πώς βγαίνει. Ορίστε, έτοιμο λαχταριστό, έχει βράσει, εννοείται το δοκίμασα. Έχουν κρατήσει και τα λαχανικά μας ωραία. Ορίστε. Και στα παιδιά, επειδή είναι παιδιά όπως καταλαβαίνετε, θα βγάλω τη φλούδα. Δεν θα δώσω στα παιδιά να φάνε. Κοιτάξτε τι ωραίο το ριζάκι. Με την ντομάτα, σπυρωτό, ωραία. Και εννοείται ότι παιδιά εγώ βγάζω και το μπάτο. Ναι, κοίτα από εκεί. Και εννοείται το κόβω και το ανοίγω για να κρυώσει, γιατί τα παιδιά μου πεινούν. Η ώρα είναι 11.30, οπότε σε ένα τεταρτάκι 12 παρά θα φάμε. Τα παιδιά για μεσημέρι και μετά να πάνε για ύπνο. Όχι από τις 12, μία η ώρα. Ζουμπουλάκια μου, είναι βραδάκι. Σήμερα ανέβασα και βίντεο, οπότε δεν μπορούσα να τραβήξω, γιατί τα ανεβάζω από το κινητό και κάνει πάρα μα πάρα πολύ ώρα. Τα γεμιστά ήταν υπέροχα. Τα γεμιστά ήταν πεντανόστιμα. Τα χαρήκαμε και οι μικρές και εγώ. Έχει μείνει και για την Παρασκευή, εννοείται είναι στο ψυγείο. Και θα σας κρατήσω εννοείται και αύριο, γιατί είναι μικρό το βίντεο, δεν, πέρα από τη σύνταγη δεν είδατε και κάτι άλλο.
Ήρθε η Νονάτ λίγο της Παναγιώτας το απόγευμα και καθίσαμε και είναι λίγο σε μία γκρίνια τα μικρά, σε μία υπερένταση. Ευτυχώς, έχοντας καλό των πραγμάτων, ξεκινάνε τα σχολεία επιτέλους. Και το λέω με την έννοια ότι θα πάνε τα παιδιά με παιδάκια, θα παίζουν, θα κάνουν όσα δεν μπορούν να κάνουν στο σπίτι με τη μαμά. Δεν ξέρω πώς θα είναι η προσαρμογή. Εύχομαι να είναι εύκολη προσαρμογή των μωρών στο σχολείο. Και να μην μας δυσκολέψει και να μην μας κουράσει. Η Παναγιωτούλα φέτος δημοτικό. Αρχινάνε τα βασανάκια. Θα μου πεις η Ιωάννα τι βασανάκι στην πρώτη δημοτικού. Έχω την εντύπωση στο μυαλό ότι η πρώτη και η δευτέρα δημοτικού, όπως η πρώτη γυμνασίου και η πρώτη λυκείου, είναι από τις πιο βασικές τάξεις σε όλο το σχολείο. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί πρώτη και δευτέρα δημοτικού παίρνεις τις βασικές αρχές της γραφής, του διαβάσματος, τον τρόπο να τα μαθαίνεις, τα μαθηματικά, τη γλώσσα, την ανάγνωση, την ορθογραφία. Οπότε αν μπορέσεις και προσαρμοστείς ωραία, εύκολα και κατανοήσεις την πρώτη και τη δευτέρα δημοτικού, μπορείς να βγάλεις όλο το δημοτικό. Έτσι πιστεύω εγώ. Και το ίδιο επίσης και με την πρώτη γυμνασίου και την τρίτη και την πρώτη λυκείου. Ότι αυτές είναι οι πιο βασικές τάξεις που αν χάσεις από αυτές, ξεκινάνε τα κενά. Αυτό πιστεύω. Επίσης και η τετάρτη δημοτικού, πάλι έτσι είναι, που μπαίνουν λίγο και τα πιο μεγάλα μαθήματα. Αλλά αν έχεις μάθει να γράφεις σωστά, να διαβάζεις σωστά και να κατανοείς αυτό που διαβάζεις, πόσο θα κατανοείς ένα μωρό πρώτη, δεύτερα δημοτικού, μην το λέτε, πιστεύω ότι πολύ περισσότερο από ό,τι μπορεί να κατανοήσω εγώ, εσύ και ο καθένας μας, γιατί πλέον τα παιδιά είναι πανέξυπνα. Οπότε είναι οι δύο βασικές τάξεις που πρέπει το παιδί να, αν είναι εύκολο, να μην λείψει καθόλου και να είναι εκεί ο στόχος. Πρώτη και δευτέρα, σίγουρα η δευτέρα είναι μια επανάληψη της πρώτης. Επίσης, που κάνει μια ζέστη αυτή τη στιγμή, δεν μπορείτε να φανταστείτε, η ώρα τώρα είναι 11, κάτι τέτοιο, τα μικρά κοιμούνται. Εγώ μόλις έπλυνα τα πιάτα από τα βραδινά και έχω βάλει μια πορτοκαλαδίτσα και πίνω. Κάνει αφόρητη ζέστη ή εγώ ζεσταίνομαι γιατί πέρα δόθε, λογικό είναι. Αύριο έχω κάποιες δουλειές στην αγορά που θα βγω και με τα τρία να κάνω. Την Παρασκευή μπορεί να πάμε για μπάνιο με την ξαδέρφη μου. Αν πάμε θα ανοίξω βλογκάκι. Δύο μαμάδες, πέντε παιδιά. Καλά θα πάει και αυτό. Και γενικά έτσι λίγο θα δούμε τι θα κάνουμε. Γιατί και έξω να βγούμε, επειδή έχει 36 βαθμούς, δεν θέλω να ταλαιπωρώ τα παιδιά μέσα στη ζέστη, να τα βγάλω βόλτα, να. Οπότε προτιμώ να καθόμαστε εδώ, να μην πολυκινόμαστε, να μην ταλαιπωρούνται τα παιδιά, να είναι στο σπίτι με τα νεράκια τους, με το παιχνίδι όσο μπορούμε, με την γκρίνια μας, απίστευτη γκρίνια, πολύ γκρίνια.
Τέλος πάντων είναι παιδιά και τα έχουν αυτά. Θέλω να ξεκινήσω και διατροφή από Σεπτέμβριο, να ξεκινήσω και γυμναστική. Θα μπούμε δηλαδή και σε τέτοιο mood. Να χάσουμε κανένα κιλάκι, να σφίξουμε λίγο, όχι τα χέρια, γιατί τα χέρια παιδιά, από τα παιδιά το έχω κάνει το ποντίκι. Όχι ποντίκι, αρουραίο, γιατί τρώω και κανένα τοστάκι. Τρώω και το κάτι της μου, έχει γίνει αρουραίος ο ποντικός. Τέλος πάντων, ζυγίστηκα σήμερα, η αλήθεια είναι. Και πίστευα ότι έχω πάρει τουλάχιστον 5 κιλά, έτσι όπως τρώω. Ευτυχώς δεν έχω πάρει καθόλου. Είμαι εκεί στα 64-700. Έχω παραμείνει εκεί πάλι καλά. Βέβαια δεν κάθομαι εκεί καθόλου. Όλη μέρα είμαι πέρα δόθε, πέρα δόθε, πέρα δόθε. Οπότε πιστεύω με το μυαλό ότι το καίω κάπως όλο αυτό. Και αυτά που λέτε ζουμπούλια μου, τώρα σας ζάλισα. Αλλά μου αρέσει έτσι και λίγο κουβεντούλα που κάνουμε. Επίσης θέλω να κάνω ένα βιντεάκι έτσι λίγο να σχολιάσουμε και τους Ολυμπιακούς αγώνες και όλα αυτά τα ευτράπελα που έχουν γίνει. Γράψτε μου από κάτω αν θα σας ενδιαφέρει να κάνουμε ένα τέτοιο βιντεάκι να σχολιάσουμε αυτά τα ευτράπελα ή σας περνάει αδιάφορο. Και αυτά ζουμπούλια μου. Μάλλον να σας πω κάτι. Σήμερα θα κρατήσω το βλογκάκι, θα το κλείσω εδώ, επειδή έχουμε μιλήσει ατελείωτα πια. Θα βγει μεγάλο. Και θα ανοίξω άλλο βλογκάκι αύριο. Έτσι. Οπότε, ζουμπούλια μου, κάπου εδώ θα σας κλείσω. Σας αγαπώ, σας φιλώ, σας χαιρετώ. Εμείς θα τα πούμε πάλι στο επόμενο βίντεο. Bye!